Αγαπητές μαθήτριες και μαθητές, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αλέξανδρος Στεφανάκης και είμαι επίκουρος καθηγητής στη Σχολή Χημικών, Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, την οποία και τώρα θα σας παρουσιάσω εσυντομία, δίνοντάς σας τις βασικές πληροφορίες για αυτή τη σχολή. Η σχολή μας, λοιπόν, είναι μέρος του Πολυτεχνείου Κρήτης, το οποίο, όπως γνωρίζετε, έχει την έδρα του στα Χανιά. Τα Χανιά είναι μια πόλη με πολύ πλούσια ιστορία, μακραίωνη ιστορία, αλλά όχι μόνο αυτό, έχει και πολλές φυσικές ομορφιές. Και όπως αντιλαμβάνεστε, τα Χανιά και η Κρήτη γενικότερα είναι ένας τόπος ιδανικός, θα έλεγα, για να πραγματοποιήσει κάποιος τις σπουδές του και να περάσει μερικά χρόνια σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον επίσης. Το Πολυτεχνείο Κρήτης, λοιπόν, ιδρύθηκε τη δεκαετία του 70, και έχει σχολές μηχανικών. Και μία από τις 5 σχολές μηχανικών είναι και η Σχολή Χημικών, Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, στο εξής θα τη λένε ΧΗΜΗΠΕΡ. Αξίζει να σημειώσουμε επίσης ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης μαζί με άλλα 6 ευρωπαϊκά πανεπιστήμια έχουν συνδιαμορφώσει το πρώτο ευρωπαϊκό πανεπιστήμιο για την υπεύθυνη κατανάλωση και παραγωγή. Η Σχολή, λοιπόν, Χημικών, Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 1995, τότε ως Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, και 2 χρόνια αργότερα δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές. Και φέτος η σχολή μας μεταξελίχθηκε πλέον σε Σχολή Χημικών, Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Έχει 24 μέλη ΔΕΠ, 24 καθηγητές, να το πούμε απλά, και καλύπτει 4 τομείς σε διάφορα πεδία και διαφορετικές ειδικότητες και αντικείμενα. Η βασική, λοιπόν, καινοτομία της σχολής μας είναι η συνέργεια και η αλληλεπίδραση που έχει αναπτυχθεί, μοναδική στην Ελλάδα, μεταξύ 2 καθιερωμένων πλέον κλάδων του μηχανικού, του χημικού μηχανικού και του μηχανικού περιβάλλοντος. Έτσι, λοιπόν, προσφέρει 2 ανεξάρτητα 5-ετή προγράμματα σπουδών στους 2 διαφορετικούς κλάδους του χημικού μηχανικού και του μηχανικού περιβάλλοντος, απονέμοντας, λοιπόν, τα αντίστοιχα διπλώματα, τα οποία είναι ισότιμα και αντίστοιχα με τις αντίστοιχες σχολές χημικών, μηχανικών ή μηχανικών περιβάλλοντος που υπάρχουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Και πώς γίνονται, λοιπόν, οι επιρρευκτοί διαδικασίες στη σχολή μας? Τα πρώτα 2 χρόνια φοίτησης είναι κοινά και για τις 2 ειδικότητες. Δηλαδή, οι φοιτητές μας που μπαίνουν το πρώτο έτος παρακολουθούν 2 χρόνια. 2 πρώτα χρόνια κοινών μαθημάτων και για τις 2 κατευθύνσεις. Στο τέλος του δεύτερου έτους, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες επιλέγουν ποια κατεύθυνση θέλουν να ακολουθήσουν. Θέλουν να ακολουθήσουν, δηλαδή, την κατεύθυνση που αποδίδει το δίπλωμα, που απονέμει το δίπλωμα του χημικού μηχανικού, ή την κατεύθυνση που απονέμει το δίπλωμα του μηχανικού περιβάλλοντος. Και κάθε πρόγραμμα σπουδών των 2 ειδικοτήτων αποτελείται από, λοιπόν, από 10 εξάμηνα συνολικά, όπου υπάρχουν μαθήματα υποχρεωτικά και μαθήματα επιλογής. Προσφέρουμε και μαθήματα ξένης γλώσσας και 2 μαθήματα ασκήσεων πεδίου. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και πρακτική άσκηση προαιρετικά, και φυσικά το τελευταίο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών, λοιπόν, της κάθε ειδικότητας είναι ένας συνδυασμός επιστημονικών πεδίων με μαθήματα που προέρχονται από τον κλάδο του πολιτικού μηχανικού, τις βιολογικές και τις φυσικές επιστήμες, που καλύπτουν πλήρως τα 2 αντικείμενα, τις 2 κατευθύνσεις χημικού μηχανικού και μηχανικού περιβάλλοντος. Είναι, λοιπόν, ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που έχει διαμορφωθεί πλέον στη σχολή μας, μοναδικό φυσικά μέχρι στιγμής στην Ελλάδα. Η αποστολή, λοιπόν, της σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ είναι να δημιουργήσει μηχανικούς, επιστήμονες μηχανικούς με υψηλά προσόντα και δεξιότητες, προσφέροντας γνώση σε μια σειρά θεμάτων, τα οποία καλύπτουν ένα πολύ ευρύ φάσμα αντικειμένων, από την ανάπτυξη χημικών και βιοχημικών διεργασιών μέχρι το σχεδιασμό, κατασκευή και λειτουργία μονάδων επεξεργασίας διαφόρων αποβλήτων, διαφόρων ειδών και διαφόρων πηγών, όπως επίσης για τη, συστημάτων για τη διαχείριση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τη ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών, το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης του φυσικού και του δομημένου περιβάλλοντος, εκπόνηση μελετών υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων,
παραγωγή ενέργειας, εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση του αποτυπώματος και μηδενισμός του αποτυπώματος άνθρακα, ανάπτυξη και τεχνολογία νανοϊλικών και εκπώνηση και έλεγχος προγραμμάτων διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτή είναι λοιπόν εν γέννη και εν συντομή η αποστολή της σχολής Χημιπέρ, καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο και διεπιστημονικό εύρος ειδικοτήτων και αντικειμένων. Ας τα δούμε τώρα λίγο με μεγαλύτερη λεπτομέρεια για την κάθε ειδικότητα ξεχωριστά. Τι κάνει λοιπόν ο χημικός μηχανικός? Ο χημικός μηχανικός εφαρμόζει τις αρχές των θετικών επιστημών και της μηχανικής με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής για να σχεδιάσει, βελτιστοποιήσει και ελέγξει χημικές διεργασίες σε διάφορες χημικές εγκαταστάσεις, σε βιομηχανικές μονάδες. Και όλα αυτά έχοντας ως απότερο στόχο την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη της υγείας, την εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων και φυσικά την αειφορία. Επίσης, εφαρμόζει χημικές και μηχανικές μεθόδους για τη βελτίωση της ποιότητας και την ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων, ελέγχει και παρακολουθεί την παραγωγή των χημικών προϊόντων σε όλα τα στάδια μιας παραγωγικής διαδικασίας, σχεδιάζει, επιβλέπει εργασίες κατασκευής, τοποθέτησης, λειτουργίας των εγκαταστάσεων που υπάρχουν στην χημική βιομηχανία, πραγματοποιεί μελέτες για την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αντιρρύπανσης, επιχειρεί την υλοποίηση καινοτομιών, συνδυάζοντας την επιστημονική και τεχνική γνώση που έχει, σε συνδυασμό και σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες, και φυσικά ελέγχει και επιβλέπει την τήρηση των κανόνων και των μέτρων ασφαλείας στις χημικές εγκαταστάσεις. Γιατί λοιπόν να κάνετε καριέρα, να επιλέξετε να κάνετε καριέρα ως χημικός μηχανικός? Διότι οι χημικοί μηχανικοί παράγουν προϊόντα που κάνουν τη ζωή μας πρώτα απ' όλα ευκολότερη. Είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος, πολύ ευέλικτος και συνεχώς εξελισσόμενος και μάλιστα οι ευκαιρίες απασχόλησης προβλέπεται ήδη να αυξάνονται συνεχώς τα επόμενα έτη. Και υπάρχουν και τομείς όπως η βιοτεχνολογία, η νανοτεχνολογία, η αειφορία και η αξιοβίωτη χημική τεχνολογία που τα επόμενα χρόνια προβλέπεται ότι θα αποτελέσουν και ένα πολύ ελκυστικό ερευνητικό αντικείμενο του χημικού μηχανικού. Πού λοιπόν μπορείτε να βρείτε δουλειά ως χημικός μηχανικός? Πρώτα και κύρια στην βιομηχανία, σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, σε όλες τις βιομηχανικές μονάδες, είναι το κατεξοχήν αντικείμενο εργασίας του χημικού μηχανικού. Επίσης, στον τομέα των υλικών, έρευνας, ανάπτυξης, παραγωγή υλικών υψηλής ποιότητας, στην προστασία του περιβάλλοντος, σε όλο το κομμάτι, το πολύ ευρύ κομμάτι της προστασίας του περιβάλλοντος, στην ποιότητα, υγιεινή, ασφάλεια και διοίκηση για την εκπώνηση των αντίστοιχων μελετών, στην εκπαίδευση, στις διάφορους τομείς, στα διάφορα εκπαιδευτικά ινστιτούτα, στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, όπου όπως όλοι οι μηχανικοί μπορείτε να απασχοληθείτε. Φυσικά, επίσης, και στο ερευνητικό κομμάτι, καθώς ο ερευνητικός τομέας είναι πολύ δραστήριος και προβλέπεται να εξελιχθεί και να αναπτύσσεται συνεχώς. Και ως χημικός μηχανικός μπορείτε να πραγματοποιείτε πραγματογνωμοσύνες και διαιτησίες. Και αξίζει να πούμε ότι τα επαγγελματικά δικαιώματα του διπλωματού του χημικού μηχανικού είναι και επισήμως κατοχυρωμένα σε αυτό το ΦΕΚ, φύλλο εφημερίδας της κυβέρνησης, του 2018, και μπορεί ο διπλωματούχος χημικός μηχανικός να εγγραφεί σε αυτές εδώ τις κατηγορίες μελετών. Και εδώ βλέπετε απλά, για να πάρετε μια ιδέα, τις διάφορες μελέτες τις οποίες μπορεί ένας διπλωματούχος χημικός μηχανικός πλέον να εκπονήσει. Να δούμε λίγο τώρα και το κλάδο του μηχανικού περιβάλλοντος. Τι κάνει ο μηχανικός περιβάλλοντος? Το πρώτο και κύριο ασχολείται με την προστασία του πλανήτη και της κοινωνίας μας από τις επιπτώσεις της ρύπανσης όλων των ειδών. Σχεδιάζει και υλοποιεί έργα για την βελτίωση του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και έργα που προστατεύουν το νερό, την γη και τον αέρα. Όσον αφορά την παροχή πόσιμου νερού, επεξεργασία υγρών και στερεών αποβλήτων, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας κτλ. Βρίσκει λοιπόν βιώσιμες λύσεις σε πολύπλοκα περιβαλλοντικά προβλήματα και αναζητά συνεχώς νέους τρόπους, ώστε να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή. Μπορούμε λοιπόν να πούμε
ότι ο σύγχρονος πολιτισμός μας χρειάζεται ακριβώς αυτές τις ικανότητες και υπηρεσίες του μηχανικού περιβάλλοντος για ένα πιο καθαρό και πιο υγιές παγκόσμιο οικοσύστημα, με στόχο πάντα την αηφόρο ανάπτυξη και την προσαρμογή στις επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή. Και για να δούμε με εικόνες τι κάνει ο μηχανικός περιβάλλοντος, αυτές είναι μερικές μόνο εγκαταστάσεις και σχέδια και έργα τα οποία υλοποιεί ο μηχανικός περιβάλλοντος σε ένα πολύ ευρύ γκάμα αντικειμένων και εφαρμογών. Έτσι, για να έχετε και οπτικά πλέον τι ακριβώς μπορεί να κάνει ο μηχανικός περιβάλλοντος. Γιατί λοιπόν να επιλέξετε να κάνετε καριέρα ως μηχανικός περιβάλλοντος? Το πρώτο και κύριο, γιατί θέλετε να συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και του πλανήτη. Γιατί θέλετε να απασχοληθείτε σε έναν επαγγελματικό κλάδο που έχει πολύ καλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης, με προβλεπόμενους συνεχώς αυξανόμενους ρυθμούς εξέλιξης και ανάπτυξης. Επίσης, γιατί θέλετε να έχετε δυνατότητα απασχόλησης σε διαφορετικά πεδία. Ο τομέας της περιβαλλοντικής μηχανικής είναι ένα πολύ ευρύ πεδίο, στο οποίο απαιτούνται συνεχώς και νέες βελτιώσεις. Και φυσικά εδώ δεν πρέπει να δυσμονούμε την ανάπτυξη σύγχρονων λύσεων στα περιβαλλοντικά προβλήματα, που αποτελεί πλέον και έναν κύριο στόχο που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τις διάφορες στρατηγικές που έχει αναπτύξει, όπως είναι η λεγόμενη Πράσινη Συμφωνία, η Ατζέντα 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη και φυσικά ο στόχος μέχρι το 2050 η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει γίνει μια κλιματικά ουδέτερη περιοχή. Πού λοιπόν μπορείτε να βρείτε δουλειά ως μηχανική περιβάλλοντος? Σε διάφορες τεχνικές εταιρείες, τεχνικά γραφεία, συμβουλευτικές εταιρείες και σε εξειδικευμένους εργολάβους. Σε δήμους, σε δημόσιους οργανισμούς και κυβερνητικές υπηρεσίες. Φυσικά σε όλο τον βιομηχανικό κλάδο, σε όλες τις διάφορες βιομηχανίες μπορείτε να απασχοληθείτε. Σε μη κυβερνητικούς οργανισμούς και πάλι στον τομέα της εκπαίδευσης και στον πολύ έντονα αναπτυσσόμενο ερευνητικό τομέα. Με λίγα λόγια λοιπόν, οι μηχανικοί περιβάλλοντος συνδυάζουν τις περιβαλλοντικές επιστήμες αλλά και τις αρχές της μηχανικής, προκειμένου να βελτιώσουν και να διαχειριστούν το φυσικό περιβάλλον. Προσπαθούν λοιπόν να διασφαλίσουν ότι ένας αυξανόμενος πληθυσμός θα έχει πρόσβαση σε καθαρό νερό, σε καθαρό αέρα και σε καθαρή γη. Και όπως και για τον χημικό μηχανικό, ο διπλωματούχος μηχανικός περιβάλλοντος έχει ήδη επαγγελματικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα σύμφωνα με αυτό το ΦΕΚ του 2018. Και αυτές είναι οι μελέτες τις οποίες μπορεί να υπογράφει, τις οποίες μπορεί να εγγραφεί ο διπλωματούχος χημικός περιβάλλοντος. Και εδώ, όπως και πριν, σας παρουσιάζουμε και όλες αυτές αναλυτικά τις μελέτες τις οποίες μπορεί να εκπονήσει ένας μηχανικός περιβάλλοντος. Τι θα μάθετε λοιπόν, με τι θα ασχοληθείτε, σε τι τομείς θα ερευνήσετε στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος? Θα ασχοληθείτε με την αέρια και ατμοσφαιρική ρύπανση, με τη διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων σε μονάδες απορρίπανσης και επεξεργασίας. Θα ασχοληθείτε στον τομέα του περιβάλλοντος και των μικροοργανισμών, στις περιβαλλοντικές κατασκευές και στις φυσικές καταστροφές, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και πώς μπορούν να μετριαστούν οι επιπτώσεις. Στο περιβάλλον και το υπέδαφος, όπως είναι προβλήματα όπως η υφαλμύρινση και σε αντίστοιχα μέτρα προστασίας και πρόβλεψης και των πλημμυρών. Στους υδατικούς πόρους, στα υδραυλικά έργα, στην παράκτεια μηχανική, στην βιώσιμη ενέργεια και στην κλιματική αλλαγή, στην παραγωγή και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στον πολύ μεγάλο κλάδο της περιβαλλοντικής διαχείρισης, στο περιβαλλοντικό δίκαιο, στο δίκαιο των δημοσίων έργων, στην αντιμετώπιση πετρελαιοκυλίδων, στην ανίχνευση μικρορύπων σε νερά, διαχείριση της ρύπανσης από όλες τις γεωργικές δραστηριότητες και φυσικά στην τεχνολογία υλικών και ανάπτυξης νάνο υλικών. Αυτό είναι λοιπόν το πολύ ευρύ αντικείμενο στο οποίο θα ασχοληθείτε, θα εξειδικευτείτε και θα λάβετε τις απαιτούμενες γνώσεις στη Σχολή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Και αξίζει να πούμε ότι η σχολή μας έχει ήδη μια πολύ έντονη ερευνητική δραστηριότητα και μάλιστα
σε αυτόν τον τομέα είναι ένα από τα 6 καλύτερα τμήματα ΑΕΗ, πανεπιστημιακά τμήματα, όσον αφορά την ερευνητική απόδοση. Και ειδικά έχει και πολύ υψηλή χρηματοδότηση και έλξη χρηματοδότησης από ερευνητικά προγράμματα. Και αυτό αποτυπώνεται σε διάφορες αξιολογήσεις, εξωτερικές αξιολογήσεις της σχολής από διεθνείς μάλιστα αξιολογητές. Και εδώ μερικές φωτογραφίες, απλά για να δείτε πώς είναι η ζωή στη σχολή Χιμιπέρ, με τις διάφορες εκπαιδευτικές εκδρομές, την πραγματοποίηση των μαθημάτων και φυσικά την εκπόνηση των διπλωματικών σας εργασιών στον ερευνητικό τομέα, στα εργαστήρια, στα διάφορα εργαστήρια της σχολής. Και ένα ακόμη βασικό ερώτημα που σίγουρα απασχολεί πολλούς από εσάς είναι μετά τη σχολή, μετά το πέρας των σπουδών μας, τι. Μετά το πέρας λοιπόν των σπουδών σας ανοίγεται η ευκαιρία και η δυνατότητα να βρείτε δουλειά είτε στην Ελλάδα, είτε στην Ευρώπη, γενικότερα στο εξωτερικό. Αλλά μπορείτε πλέον να παρακολουθήσετε και μεταπτυχιακά προγράμματα είτε στον ελληνικό χώρο είτε και στο εξωτερικό και αξίζει να σημειώσουμε ότι οι απόφοιτοι της σχολής μας γίνονται δεκτοί, όπως η εμπειρία έχει δείξει, σε προγράμματα, μεταπτυχιακά προγράμματα του εξωτερικού υψηλής ποιότητας και ιδιαιτέρως αναγνωρισμένα. Και εδώ είναι μερικοί μόνο από τους απόφοιτούς μας οι οποίοι εργάζονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό και να δείτε σε διάφορους τομείς, στην ιδιωτικό τομέα, στις βιομηχανίες, σε διεθνείς οργανισμούς, σε ινστιτούτα, σε εταιρείες που εργάζονται ήδη οι απόφοιτοί μας, αποδεικνύοντας έτσι τα πραγματικά καλά, ιδιαίτερα προσόντα, υψηλά προσόντα, δεξιότητες και γνώσεις τις οποίες λαμβάνετε και θα λάβετε στη Σχολή Χημικών, Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Κλείνοντας λοιπόν, να πούμε ότι σας περιμένουμε στα Χανιά, στη σχολή μας και να πω ότι είμαστε εδώ όλα τα μέλη ΔΕΠ, οποιαδήποτε ερώτηση, οποιαδήποτε απορία, οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, να μάθετε για τις δύο ειδικότητες, για τους δύο κλάδους των μηχανικών, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Είμαστε εδώ πέρα να σας απαντήσουμε και να σας λύσουμε οποιασδήποτε απορίες, είτε τηλεφωνικά, είτε και με τα email που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της σχολής. Σας ευχαριστώ.